Σκληρή απάντηση στον Δήμαρχο Πάφου έδωσε ο πρόεδρο του Δίκο. Αφορμή οι νέε καταγγελίε φέδωνο ότι η απουσία από τη συνεδρία τη Επιτροπή Ελέγχου Βουλευτών του Δίκο κατά την εξέταση του νομοσχεδίου για τον αποκλεισμό των μυζαδόρων εργολάβων οφείλεται στο γεγονό ότι ένα από αυτού εκπροσωπείται από το δικηγορικό γραφείο Τάσο Παπαδόπουλο. Δεν υπάρχει θέση στην πολιτική για του λασπολόγου και του συκοφάντε. Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τη λάσπη που εξτομίζεται καθημερινά ο Δήμαρχος της Πάφου εναντίον του Τάσου Παπαδόπουλου και του Δημοκρατικού Κόμματο. Ο Νικόλας Παπαδόπουλο πρόσθεσε πω εδώ και μέρε το δίκο ζήτησε από τον Δήμαρχο Πάφου να τεκμηριώσει τι καταγγελίε του, άγιος να απολογηθεί. Δεν έχει κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι ένα κοινό, απλό συκοφάντη και δεν πρόκειται να ξανασχοληθούμε με τι λάσπε και τα ψέματα του Δημάρχου του Πάφου. Αναφορικά με τι έρευνε τη αστυνομία για τα σκάνδαλα Χιτά και Χιτή, έχει αναχωρήσει σήμερα για την ελληνική πρωτεύουσα κλιμάκιο ανακριτών με σκοπό να φέρουν στην Κύπρο τον διευθυντή τη Ενβύρομπλα, Θεοφάνη Λόλο. Η κατάθεσή του θεωρείται κλειδί για πιθανέ νέε σύλληψει, αφού οι πληροφορίε αναφέρουν ότι γνωρίζει πολλέ αμαρτωλέ συμφωνίε, τι οποίε εξέφρασε την πρόθεση να αποκαλύψει.